Είμαστε όλοι εδώ, Βαγγέλη. Όλοι μαζί αυτή τη φορά. Εμείς, της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, εμείς οι άνθρωποι που από διαφορετικές αφετηρίες ενστερνιστήκαμε τις ενωτικές αρχές και αξίες του αγροτισμού που με τόσο πάθος υπηρέτησες, και οι σύντροφοί σου, και οι φίλοι, και οι δικοί, και όχι μόνο εμείς. Ψηλά παντού γύρω βλέπω σκιές, βλέπω μορφές, βλέπω ήρωες στα άπαρτα βουνά της Πίνδου. Και αυτοί παρόντες, Βαγγέλη. Μα και οι άλλοι που έρχονται από πίσω, όπως μου λέγες, αυτοί που ακολουθούν. Η νέα γενιά, και αυτή είναι εδώ. Ακόμα και τα γέννητα παιδιά μας. Τα κατάφερες πάλι. Κατάφερες να ενώσεις τόσες γενιές, τόσους ανθρώπους. Δεν ήρθαμε να σε χαιρετήσουμε, Βαγγέλη. Μόνο ήρθαμε να σου πούμε πως θα είμαστε μαζί. Στη Μητρόπολη, στην Καρδίτσα, στην Νίκαια, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη. Όπου χτυπάει η αγροτική καρδιά. Όπου ανατέλει αγροτικός σύλλογος. Όπου γεννιέται κι άλλο μπλόκο. Θα είμαστε μαζί. Όσο η ελπίδα, ο αγώνας, τα οράματα που ενέπνευσες φουντώνουν μέσα μας. Θα είμαστε μαζί. Όσο εμείς θα παλεύουμε μέσα από το οργανωμένο μαχητικό αγροτικό κίνημα, αυτό που οραματίστηκες, για το οποίο αγωνίστηκες όλη σου τη ζωή και άνδρωσες και μορφοποίησες στο σχήμα της ΠΕΜ, στο σχήμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στις μεγάλες κινητοποιήσεις του 16. Θα είμαστε μαζί. Σήμερα, Βαγγέλη, παντού στους κάμπους της αγροτιάς, στις πλαγιές και στα ψηλά βουνά που μοχθεί η κτηνοτροφία, βασιλεύει σιωπή. Περσεύει η περίσσεψη και η θλίψη. Και αλλού, πιο έξω, στις μεγάλες πολιτείες, όπου υπάρχουν άνθρωποι του μόχθου. Ακόμη και οι αντίπαλοι σήμερα υποκλίνονται. Ακόμη και οι εχθροί σιωπούν. Πολύ μελανιχήθηκε αυτές τις μέρες για σένα, Βαγγέλη. Τα ξέρεις. Αυτά για την ιστορία, για την αξία και το έργο του άντρα. Σκέφτομαι πως είναι άδικος αυτός ο ετεροχρονισμός. Μα πάντα έτσι γίνεται. Ξέρω βέβαια πως δεν τα έχεις και πολύ ανάγκη όλα αυτά τα γραφόμενα, Ευαγγέλη. Εσύ την ιστορία, την αξία και το έργο το έγραφες κάθε μέρα. Ξέρω. Δεν θα ήθελες να αναφερθώ σε αυτά. Η σεμνότητά σου δεν μου το επέτρεπε ποτέ. Κι αν καμιά φορά από ενθουσιασμό πήγαινα να ξεφύγω, θυμάμαι έντονα το αυστηρό σου βλέμμα και την παρένεση που ακολουθούσε πάντα. Μη λες τέτοια, Θόδωρα. Δεν θα το κάνω επομένως ούτε και τώρα. Έλεγα λοιπόν, Βαγγέλη, για τη σιωπή, την περίσκεψη και τη θλίψη στις τάξεις των αγροτών. Όμως όλα αυτά μέχρι σήμερα. Από αύριο τα συναισθήματα αυτά, γιατί έτσι θα ήθελες κι εσύ, γίνονται δύναμη και πάλι και υπόσχεση. Σήμερα βάζεις μια άλλη, δεύτερη σφραγίδα. Γίνεσαι σύμβολο και χαλιβδώνεις τις ψυχές και δυναμώνεις τη φωνή μας και ατσαλώνεις τη θέληση και φωτίζεις ξανά το δρόμο του αγώνα. Πάλι για μας. Ξέρω ότι όσο θα υπάρχει τάδικο, όσο η μικρή και μεσαία αγροτιά θα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, όσο θα υπάρχει αγροτικό νοικοκυριό που θα υποφέρει, ξέρω πως θα είσαι εκεί. Όσο θα υπάρχουν νέοι με όνειρα, όσο θα υπάρχει αγώνας, όσο η ζωή θα προχωρά μέσα από δύσβατα μονοπάτια προς την κορφή, ξέρω πως θα είσαι εκεί. Και όταν σκοτάδια θα πέφτουν στις ζωές μας, ξέρω πως θα είσαι δίπλα μας να μας εψυχώνεις. Ξέρω πως θα είσαι παντού. Έσπηρες για όλους μας το σπόρο του αγώνα, το δίκαιο του αγώνα. Κι ήμουν ανυπόμονος και αγωνιούσα. Και γεμάτος απορία στην τελευταία μας συνάντηση, σε ρώτησα πότε θα έρθει εκείνη η ώρα. Η ώρα η καλή, η ώρα της δικαίωσης. Μου έδειξες τότε έναν πίνακα στο σπίτι σου. «Βλέπεις εδώ, Θόδωρα?» μου είπες. «Είναι ο θέρος. Αυτός είναι ο προορισμός. Θέλει προσπάθεια και υδρότα και θυσίες και υπομονή για να φτάσουμε μέχρι τον πολυπόθητο θέρο. Και αν δεν προλάβουμε, Ευαγγέλη, έρχονται κι άλλοι πίσω», μου είπες. Και έπαιρνα δύναμη και κουράγιο.
βλέποντας τα μάτια σου παρά τα τραύματα, το θάρρος και την αφοβιά μπροστά στα δύσκολα, όντας εσύ στα δύσκολα, αλλά και την ελπίδα πως και οι άλλοι που ακολουθούν θα συνεχίσουν και θα τα καταφέρουν. Εσύ ετοίμασες τη γη, έσπηρες και φρόντισες, με την ίδια χαρά, τον ίδιο ζήλο που οι άλλοι θα θερίζουν. Ναι, Βαγγέλη, καλά τα κατάφερες. Έβαλες τη σφραγίδα της ζωής, με όλες τις αξίες και τα ιδανικά. Βάζεις και μια άλλη ακόμη, αυτή που θα μας οδηγεί. Βαριά η παρακαταθήκη μας. Βαριά η κληρονομιά για την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εμείς να δούμε τώρα.